Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τους διοργανωτές. Κυρίες και κύριοι, η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου, διότι μια Τουρκία που θα συμμορφωνόταν με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες θα αποτελούσε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη εξέλιξη για μας. Αν μη τι άλλο, θα ενίσχυε τις βάσεις για ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι επί δεκαετίες υψηλές αμυντικές δαπάνες στις οποίες υποχρεώνεται η Ελλάδα λόγω της τουρκικής επιθετικότητας και αγγίζουν περίπου το 3% του ΑΕΠ, αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους της δυσχερούς σημερινής δημοσιονομικής κατάστασης. Πανευρωπαϊκά κατέχουμε δυστυχώς την πρώτη θέση σε αμυντικές δαπάνες σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας, ακόμη και σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία χρονολογείται από το 1995, οπότε θεσπίστηκε, οπότε έγινε η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης που ολοκληρώθηκε το 1996 και τέθηκε σε ισχύ. Αυτή η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση τελωνειακών δεσμών και ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών και των κατεργασμένων αγροτικών προϊόντων, εξαιρουμένου όμως του εμπορίου ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων, που ωστόσο αποτελεί σημαντικό τομέα εξαγωγών για την Ελλάδα, 20% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Τουρκία. Τα οικονομικά ωφέλη που έχουν αποκομίσει και οι δύο εταίροι, αλλά πρωτίστως η Τουρκία από τη συμφωνία αυτή, είναι μεγάλα. Μόνο το 2016 οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία άνοιξαν τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ένωση προσεγγίζουν τα 75 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, η Τουρκία θέτει συστηματικά τεχνικά εμπόδια στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, που είναι ομοειδή με εγχώρια προϊόντα της, και αυτή η πρακτική πλήττει ιδιαίτερα τις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς την Τουρκία. Η Ελλάδα όμως παρέβλεψε αυτά τα μειονεκτήματα, καθώς το αντάλλαγμα για την υπογραφή της Τελωνειακής Ένωσης πριν από 20-21 χρόνια ήταν η έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπό το φως των σημερινών δεδομένων, της συνεχιζόμενης τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα μήπως έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να αναθεωρήσει αυτή την προσέγγιση και την τακτική. Επόμενος βασικός σταθμός στην πορεία σύγκλησης ή στην προσπάθεια μάλλον σύγκλησης της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το έτος 2005, κατά το οποίο της δόθηκε επισήμως η ιδιότητα του υποψήφιου μέλους προς ένταξη και ξεκίνησαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ύστερα όμως από 12 έτη διεξαγωγής θεωρητικά περισσότερο παρά πρακτικά διαπραγματεύσεων, η πρόοδος των συνομιλιών είναι βραδύτατη. Από τα συνολικά 35 κεφάλαια διαπραγματεύσεων έχουν ανοίξει προς συζήτηση μόνο τα 16, ενώ μόνο ένα κεφάλαιο, στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, έχει προσωρινά κλείσει και για τις δύο πλευρές. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η Τουρκία μάλλον αποκλίνει παρά συγκλίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο διαρκούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η Τουρκία υποκρίνεται ότι είναι διατεθειμένη να συμμορφωθεί προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να καταστεί μέλος της Ένωσης, ενώ η Ευρώπη υποκρίνεται ότι την πιστεύει. Στην πράξη όμως, το τουρκικό καθεστώς, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, καθίσταται ολοένα και πιο αυταρχικό στο εσωτερικό του και ολοένα και πιο επιθετικό στο εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της Ελλάδας και της Κύπρου από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα, ενώ η τουρκική κυβέρνηση και η Εθνοσυνέλευση επιδεικνύουν την ίδια περιφρόνηση των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και στο εσωτερικό. Αφού, παραδείγματος χάρη, από τις 230 νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονταν με αυτές τις υποχρεώσεις στη δεκαετία 2005-2015, μόλις οι μισές περίπου ήταν σε θετική κατεύθυνση, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ουδέτερες ή και αρνητικές, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016, αφού το καθεστώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να υποβαθμίσει το κράτος δικαίου στη γείτονα χώρα. Οι εξαγγελίες του Τούρκου
του Προέδρου σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής, η αναστολή της άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, η ακύρωση μεγάλου αριθμού αδειών δημοσιογράφων και ο αποκλεισμός πρόσβασης σε δεκάδες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, η περιστολή δημοκρατικών ελευθεριών με μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις τηλεφώνησης αντιπολίτευσης αλλά και απλών αντιφρονούν των πολιτών ή ακτιβιστών, η συνέχιση της καταπίεσης θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων είναι γεγονότα που μιλούν από μόνο τους για την ποιότητα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Τουρκία. Όλα αυτά τελούν σε γνώση της Ένωσης, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της στην Τουρκία κατά το έτος 2016, η οποία όμως καταλήγησε ασυνεπείς συμπεράσματα, όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η τελωνιακή ένωση των δύο πλευρών και ότι πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για Τούρκους πολίτες στο ευρωπαϊκό έδαφος. Συγχρόνως, η Τουρκία αποκομίζει πλούσια ωφέλη από την ιδιότητά της και μόνον ως υποψήφιου μέλους, ως υποψήφιου κράτους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προενταξιακή χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης προς την Τουρκία από το 2002 έως το 2020 φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 636 εκατομμύρια μόνο μέσα στο έτος 2017. Σημειωτέων μάλιστα ότι στη διαχείριση αυτής της βοήθειας διαπιστώνεται σειρά ατασταλιών εκ μέρους των τουρκικών αρχών, σε ποσοστά που κυμαίνονται το έτος 2013 στο 27% των σχετικών κονδυλίων, το 2015 στο 18% και ούτω καθεξής, όπως επισημαίνεται στην από 23/5/2016 μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρα από την, καθαρή χρηματοδότηση εξάλλου, υπάρχει και η υποστήριξη της Τουρκίας με δανεισμό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ξεπερνάει σταθερά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2011 και μετά. Αυτή η φαινομενικά αλλοπρόσαλη στάση της Ένωσης απέναντι στην Τουρκία αφήνει να εννοηθεί ότι στην πραγματικότητα οι ευρωπαϊκές ελίτ προτίθενται να διαχωρίσουν πλήρως το καθεστώς της τελωνιακής ένωσης από την ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, αντιμετωπίζεται με σχετική χαλαρότητα η προκλητικότητα της Τουρκίας που αντίκειται στις ευρωπαϊκές αρχές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις και παρεμβάσεις που έχω καταθέσει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αν και αναγνωρίζουν την τουρκική επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και την παραβίαση δικαιωμάτων στο εσωτερικό της γείτονος, αποφεύγουν ωστόσο κάθε αναφορά σε έμπρακτα μέτρα συμμόρφωσης της Τουρκίας. Η Επιτροπή αρκείται απλώς σε φραστικές διατυπώσεις του τύπου ότι η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα πρέπει να δεσμευθεί υπέρ της διατήρησης σχέσεων καλής γειτονίας, υπέρ της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το χάρτη των ΗΠΑ. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους, αλλά και την ανάγκη αποφυγής αρνητικών δηλώσεων που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Χωρίς όμως τίποτα πιο συγκεκριμένο. Ακόμα πιο όριστα απαντάει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων που τέθηκε με γραπτές ερωτήσεις και δικές μου και άλλων συναδέλφων. Και περιορίζεται απλώς στην επισήμανση ότι η Κομισιόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ιστορικών γεγονότων και ότι αναζητούνται τρόποι για την προώθηση και υποστήριξη της συμφιλίωσης. Πέρα από όλα αυτά τώρα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι ανεξέλεγκτες ροές ανθρώπων που προκάλεσαν οι συγκρούσεις στη Συρία και γενικότερα η ασταθής κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική οδήγησαν σε επανεξιολόγηση και αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας απέναντι στην Ένωση. Έτσι, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το οξύ πρόβλημα των ανέλεγκτων ροών μέσω Τουρκίας, η γειτονική μας χώρα κατέστη απαραίτητος εταίρος, καθώς η Ένωση επιχείρησε να τη χρησιμοποιήσει ως ανάχωμα. Και έτσι η Τουρκία άδραξε την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση στην περιοχή. Υπό τις συνθήκες αυτές υπογράφηκε το Μάρτιο του 2016 η λεγόμενη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Από τη μία πλευρά, η Τουρκία συμφώνησε να λάβει μέτρα για την ταχεία επιστροφή όλων των μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταβαίνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα, αλλά και να κάνει δεκτούς στο έδαφος της όλους τους παράτυπους μετανάστες που συλλαμβάνονται σε τουρκικά ύδατα. Συμφωνήθηκε επίσης να αναβαθμιστούν τα μέτρα κατά των διακινητών μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμιεύει ως αντάλλαγμα προς την Τουρκία 3 δισεκατομμύρια ευρώ, χώρια από τα άλλα που είπαμε, την προενταξιακή βοήθεια και τα χαμηλότερα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκταμιεύει 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη διετία 2016-2017 για τη διευκόλυνση υποτίθεται των προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί στο τουρκικό έδαφος, ενώ δεσμεύεται να προχωρήσει και στην απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων των Τούρκων πολιτών και στην προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αν και η συνέχιση της συμφωνίας αυτής δεν είναι καθόλου βέβαιη, πρέπει ωστόσο να υποθεί ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να απέτρεψε ως τώρα τα χειρότερα για τη χώρα μας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της συμφωνίας, ο αριθμός των ημερήσιων διελεύσεων από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά είχε μειωθεί περίπου στα 43 άτομα ημερησίως το Μάρτιο του 2017, από 10.000 άτομα ημερησίως που υπολογιζόταν ότι ήταν τον Οκτώβριο του 2015. Σε σύγκριση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, η στάση του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να πω είναι αυστηρότερη απέναντι στην Τουρκία. Σε μη δεσμευτικό ψήφισμα που υιοθετήσαμε με συντριπτική πλειοψηφία τον Νοέμβριο του 2016, ζητήσαμε από την Ένωση και τα κράτη-μέλη της το προσωρινό πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, στυλιτεύοντας τα αυταρχικά μέτρα που ακολούθησαν το πραξικόπημα του Ιουλίου στη γείτονα χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και σχετική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2017, που καταδίκασε τα μέτρα έκτακτης ανάγκης του τουρκικού καθεστώτος και παράλληλα επέκρινε τις συνταγματικές μεταβολές οι οποίες εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα του Απριλίου του 2017, διότι αυτές αντιβαίνουν στα κριτήρια της Κοπενχάγης σχετικά με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται ως τώρα απρόθυμη να μιλήσει στο τουρκικό καθεστώς σε μια γλώσσα που θα μπορούσε να γίνει άμεσα αντιληπτή από αυτό, δηλαδή στη γλώσσα των οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της επί της ουσίας κυρίως στα οικονομικά ωφέλη που αποκομίζει από την Τουρκία και όχι στα πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ένωση δεν έχει χαράξει ακόμη μια συνεπή και σαφή μακροπρόθεσμη στρατηγική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Τουρκία. Πράγμα το οποίο ενίοτε ενθαρρύνει την αυθαιρεσία της γείτονος και στο εσωτερικό και στις εξωτερικές της σχέσεις, ενώ αποκαλύπτει και την αδυναμία της Ένωσης στην αποτελεσματική προάσπιση των εξωτερικών της συνόρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την άλλη πλευρά, αν και δεν το παραδέχεται κανείς επισήμως, φαίνεται ότι το ενδεχόμενο πλήρους ένταξης Τουρκίας στην Ένωση έχει απομακρυνθεί. Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ προσανατολίζονται σε μια ειδική σχέση Τουρκίας και Ένωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους όρους για την ειδική αυτή σχέση σε πλειάδα τομέων, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στην αναθεώρηση της θελωνιακής συμφωνίας για να απαλληφθούν τα σκοτεινά σημεία για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως. Καλούμαστε γενικότερα να διαμορφώσουμε με σύνεση, συνεννόηση και ομοψυχία μια νέα εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, λαμβάνοντας μεθοδικά και συστηματικά υπόψη όλες τις παραμέτρους του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσκηνίου και παρασκηνίου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να εργαστούμε μεθοδικά και κοπιωδώς, πρωτίστως για να σταθούμε ως χώρα και ως λαός στα πόδια μας, παραμερίζοντας τις μικροπολιτικές επιδιώξεις και διαφορές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.